Το νέο βιβλίο του Δημήτρη Πιάτα είναι Λαύκος, παρουσιάζεται στο θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου στην Καβάλα την Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου στις 7 το απόγευμα. Με την υποστήριξη του Διπεθέ Καβάλας. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Διπεθέ Θοδωρής Γκόνης και ο δημοσιογράφος Θόδωρος Θοδωρίδης. Ενώ την εκδήλωση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Γιάννης Χατζημανουήλ. Ο Δημήτρης Πιατάς θα απαντήσει σε ερωτήσεις του κοινού και θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου. Να είναι αμέσως μετά το Βόλο που μοιραία έπρεπε να το παρουσιάσω, να το παρουσιάσω στην Καβάλα. Και να το παρουσιάσω και να έχω την τιμή, να έχω την δήμαρχο της πόλης να μου περιβεί τιμή γιατί να μου το παρουσιάζει και παράλληλα ο Θοδωρής Ογκόνης που είναι εξαιρετικός εκλεκτός φίλος αλλά και σε επιπροσωπικού τον εκτιμώ πάρα πολύ, να είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα το οργανώνει εντός του θεάτρου και είναι υπό την αιγίδα του Διπεθέ, ο Θόδωρος ο Θεοδωρίδης να είναι, αν θέλεις, ένας συγγραφέας που μου έλαχε να παίξω ένα έργο των ισορροπητήρων σκαφών και να γνωρίσω μια προσωπικότητα συγγραφική που με θυδίασε, δεν σας κρύβω, και όλα αυτά τη Δευτέρα να μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Αυτή τη φορά σε ρόλο συγγραφέα ο Δημήτρης Πιατάς ανοίγει την πόρτα στον κόσμο των αναμνήσεων και των ονείρων. Το βιβλίο περιγράφει ένα οδηπορικό επιστροφής σε ένα εξοχικό σπίτι του 1875 στο Λαύκο Μαγνησίας, σε ένα χωριό μέσα στα χιόνια του χειμώνα. Ρηπές μνήμης, αποτυπώματα που χάνονται, επεισόδια ανολοκλήρωτα, ήχοι που σβήνουν, μυθικά ονόματα με σημερινά επώνυμα. Ήθως όταν θέλουν να παρουσιάσουν μια ταινία ή οτιδήποτε λένε δεν δίνουμε τα στοιχεία, η συνέχεια επεξορθώνεις κτλ. Είναι με ελεύθερη είσοδος, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο παρά μόνο η φυσική μας παρουσία, το προσωπικό μας χιούμορ και θα διαβάσουμε κάποια αποσπάσματα, κάποιο κείμενο μέσα από το βιβλίο. Θέλω να πιστεύω, ο Θοδωρής Ογκόνης έχει και μια ευθύνη σκηνοθετική με την παγκέτα του και κάπου έτσι ενδόμηχα, επειδή βλέπω τις δουλειές του και ξέρω τι κάνει, πως μπορεί και κάνει θέατρο, παίρνει ένα κείμενο, ένα κτίσμα και το παρουσιάζει, γίνεται μια εξαιρετική παράσταση που μου έλεγε να τη δω. Ενδόμηχα λέω, μήπως μου το κάνει και θα βρει κορά.